Συγγνώμη για τη φωνή, αλλά μόλις σηκώθηκα. Με βλέπετε και γι' αυτό είμαι άβαυτη. Θα κάνουμε σήμερα ένα πάρα πολύ ωραίο σύντομο βιντεάκι, δεν θα είναι πολύ μεγάλο, το οποίο θα σας δείξω στο πρώτο μέρος του πώς μπορούμε να κάνουμε ένα εύκολο και πάρα πολύ υγιεινό σμούθι για τα παιδάκια μας και για εμάς, βασικά που είναι και εγώ να σας πω την αλήθεια. Και στο δεύτερο μέρος θα σας δείξω κάποια δωράκια που φέρανε για τη διατροφή του Δημήτρη. Μόνο τους κουμπάρους μας είχαμε καλέσει, βασικά δεν είχαμε καλέσει κόσμο, γιατί το κάναμε στο σπίτι της μαμάς μου. Και λόγω της κατάστασης δεν θέλαμε να είμαστε πολλοί, ας πούμε. Οπότε καλέσαμε τους κουμπάρους μας. Αλλά θέλαμε και κάποιοι άλλοι, δηλαδή έφερα και εγώ στην μαμά μου, έφερε ο κολλητός μου, ένας άλλος φίλος μου, η νονά μου, η μαμά της νονάς μου, η κόρη της νονάς μου, την νονά του Μπέμπη, μπερδεύομαι συνέχεια λόγω της κουβεριάς της επίσης. Οπότε μάζεψε πάλι τα ράκια. Αυτό το παιδί δεν ξέρω πώς τα καταφέρνει. Κάθε μήνα μαζεύει τα ράκια του. Λοιπόν. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να σας δείξω πρώτα πώς φτιάχνουμε αυτό το πολλαστικό σμούθι. Που σας λέω, είναι ωραίο. Και για τα παιδάκια σας, γιατί είναι πολύ υγιεινό, δεν έχει ζάχαρη κτλ. Αλλά να σας πω την αλήθεια, πίνω κι εγώ. Λοιπόν. Το πρώτο τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, θα βάλουμε αρκετό γαλατάκι. Θα βάλουμε δύο μπανάνες. Η μία είναι κομμένη γιατί ο γαλάτι με εσύ χθες. Βασικά είναι μία μισή μπανάνα, οπότε δεν είναι δύο. Μην λέω και βλακίες. Φυσικό βούτυρο. Εν τω μεταξύ, εγώ σκέφτομαι ότι το τρώω το φυσικό βούτυρο. Όταν είναι μέσα στο σμούθι, δεν είναι υπέροχη η μυρωδιά έτσι. Δεν είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, μελάκι είναι αυτό που μας πήρε ο αδερφός μου, Βριάδες, και έχει και πολύ ωραία μυρωδιά και πολύ ωραία γεύση. Πολύ γλυκιά πάλι έτσι, ωραία. Και θα βάλουμε αυτό, δεν είναι γάλα σκόνη, απλά έχω βάλει εδώ μέσα νυφάδες βρώμης. Δεν ξέρω αν το ίδιο με το κουάκερ, η βρώμη. Μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε, η βρώμη, η κουάκερ ή ό,τι σας αρέσει. Και όταν βάζω αυτά εδώ, καμιά φορά αν αυτό βάζω λίγο και ταχυνάκι, βάζω κανέλα μέσα για να δώσω μια έξτρα, πώς το λένε, μυρωδιά, γιατί κανέλα όσο να είναι έτσι το μπλουτίζω το κάνει να μυρίζει πιο ωραία και τώρα με το χειμώνα είναι σούπερ. Και επίσης μπορείτε, παραλλαγή τώρα, αν δεν βάλετε την κανέλα, να βάλετε λίγο σοκολάτα σκόνη στο τσάπι στη μύτη. Ίσα γιατί είναι, επειδή τώρα τα παιδιά τους αρέσει πολύ η σοκολάτα, αυτές τις Cadbury, Nestlé, ό,τι δεν ξέρω αν έχετε κάποια από αυτήν. Εγώ βάζω ένα αλλάξι, μια βάζω σοκολάτα, μια βάζω κανελίτσα για να μην βαριέται, να έχει εναλλαγές κτλ. Οπότε πάμε να βάλουμε τα υλικά μας στο blender. Να ξέρετε ότι αυτό μπορείτε να το κάνετε και σε κανονικό μπλεντεράκι. Αυτά τα απλά, τα μικρά της Multi που ζηλεύονται. Τα μούρτι. Δεν υπάρχει κανένα θέμα, απλά και δεν μπορείτε να κάνετε μεγάλη ποσότητα. Δηλαδή μπορείτε να κάνετε. Μπορείτε να κάνετε μεγάλη ποσότητα, αλλά όχι με τη μία. Έτσι μπορείτε να τα βάλετε σε δόσεις να το κάνετε. Οπότε και αυτοί που έχετε ή αυτές, και αυτοί που έχετε μούρτι, μην απογοητευτείτε. Μείνετε και με το μούρτι, γιατί δεν έχετε τίποτα πολύ βαρύ. Βάζω μια μεγάλη κουταλιά φυσικό βούτυρο. Μία μεγάλη κουταλιά βρώμη. Ένα μέλι. Και
Επίση, αν το κάνετε αυτό το καλοκαίρι, μπορείτε να βάλετε και παγάκια για να γίνει πιο παγωμένο. Τώρα επειδή είναι χειμώνας και του γάλα και τις μπαράσεις έχω ήδη στο ψυγείο, εγώ δεν έβαλα παγάκια έξτρα, γιατί εντάξει, ούτως ή άλλως θα είναι αρκετά καλή θερμοκρασία, θεωρώ. Λοιπόν, κλείνουμε, το βάζουμε στην πρίζα βασικό, πάντα αγνό, αλλά ξεχνάμε, λίγο να μπω. Εγώ το αφήνω αρκετή ώρα να χτυπηθεί για να γίνει αρκετά υγρό για να μπορεί ο μπεμπάκος να το πιει. Είτε του αρέσει να είναι τώρα εσείς όπως θέλετε, όπως βλέπετε. Και το βιάζουμε σε ένα ωραίο ποτηράκι. Να βλέπετε, ας πούμε, μια μεγάλη κουταλιά μέλι, μια μισή μπανάνα και τα λοιπά, βγήκε περίπου ένα γεμάτο ποτηράκι, το οποίο έκανα κουτάλια. Είναι αυτό που πήρα από το τζάμπο στον άνθρωπο. Θα βάλω και ένα γεμάτο σκεδρό για να μπορούμε και πιο όμορφα. Συνήθως με τα λεπτά δεν θα μπορεί να είναι λίγο πιο καχύριστο. Και αυτά ήταν, είναι πολύ υγιεινό, μπορεί να πιείτε κι εσείς, είναι πάρα πολύ νόστιμο, σας το λέω γιατί είναι δοκιμασμένη συλλογή, δεν είναι σαν το φρεντοτσίνο που το έκανα μία φορά δοκιμή. Αυτά τα έχω δοκιμάσει και πίνει κάθε φορά, πίνω και εγώ, είναι δυναμωτικό, είναι υγιεινό, έχει μόνο υγιεινά πράγματα μέσα, δεν έχει κάτι που είναι κακό, όπως ζάχαρη κτλ. Μπορείτε να το κάνετε εύκολα, γρήγορα, χωρίς πολύ κόπο, σε ένα μπλεντεράκι, σε ένα μιξεράκι, όπου έχετε εσείς τέλος πάντων τις αρβολερίες σας. Και αν το κάνετε και το δώσετε στα παιδιά σας, περιμένω να μου γράψετε από κάτω εντυπώσεις. Εγώ ξεκίνησα να το φτιάχνω με το αδερφό μου που έφερε στο μικρό και έβλεπα το μικρό στο έπινε αυτό, ενώ ας πούμε τώρα έχει πάρει ξενέψει πολύ. Δεν τρώει και δεν πίνει τίποτα. Αυτό ακόμα πίνει και το τρώει. Δεν ξέρω. Και αυτά λοιπόν. Θα πούμε σε λιγάκι και θα σας δείξω και τα δωράκια του μικρού μου. Για πολλά προς το παρόν θα με δείτε αργότερα ποιο σου λουπομένει. Λοιπόν, σας είχα τάξει μαζί με το σμούθι πριν δύο μέρες. Όχι, θα κάνουμε και κάποια δωράκια του μικρού Φαρανέτ, κάποιο θα το δείτε. Εκείνη τη μέρα και την επόμενη μέρα δεν το έκανα εν τέλει. Λοιπόν, καθίστε. Είναι τότε λοιπόν εκείνες τις μέρες. Είναι δύο μέρες μετά, σας δω το στόσο μας με το σμούθι. Οπότε λέει καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν κάποια δωράκια που του φέρανε, ρουχαλάκια κυρίως και για το πουλάκο. Είναι και κάποια άλλα δωράκια, αλλά επειδή είναι στο σπίτι της μαμάς μου, έχω αφήσει κάποια πνεύδια εκεί. Δεν μπορώ να σας τα δείξω προφανώς. Λοιπόν, αυτό εδώ, και το έφερε ένας φίλος του. Φίλος του. Ένας φίλος του μπέμπι. Ένας φίλος μου. Είναι Star Wars από το όρκεστρα, πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο πουλοβεράκι. Και θα το φορέσει πάρα πολύ και δεν έχει κι άλλο παρόμοιο σε αυτά τα χρώματα, οπότε είναι σούπερ. Λοιπόν, αυτό μας το έφερε μία φίλη μας, μία φορμίτσα. Τράξη μίνι, είναι πολύ καλή εταιρεία. Και είναι πολύ ωραίο χρώμα, δεν έχει πολλά χρώματα τέτοια. Παιδιά, αυτή η μπλούζα με στενεύει, μάλλον θα τη δώσω, γιατί δεν ξέρω, είναι πολύ στενή παντού. Είτε την έβαλα, δεν ξέρω. Τώρα κάπως καλύτερα. Λοιπόν, ωραία, βυσσινή. Ανετή, μελάστιχο εδώ πέρα, μελάστιχο εδώ πέρα. Σούπερ, και πάει και με το πλουβεράκι και έχει το κόκκινο.
Λοιπόν, προχωράμε. Ο χωριός μου, ο Σταυρούπος, μου έφερε καλτσάκια, τα οποία είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμα, γιατί τα χαλάμε τρία τη μέρα, πριν πατάει μερικές φορές ξυπόλυτος, τις βγάζει παντόφλες. Υδρώνει, πάει βόλτα και τα λοιπά, αλλάζουμε πάρα πολύ συχνά, οπότε οι καλτσούλες παιδικές είναι πάντα στα must, χρειάζονται. Λοιπόν, και ένα ζυγαράκι φόρμες μουσταρδί με χακί. Εξαιρετικούς συνδυασμούς, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ ότι το μουσταρδί θα πηγαίνει τόσο ωραίο με το χακί. Απίστευτο, κάνει και λίγο μιλτέριδο. Λέει και Aesam και είναι πάρα πολύ δραστικό αυτό, οπότε θα του μπαίνει και πιο μετά. Το πήρε και σε φοβερό νούμερο, γιατί είναι λίγο πιο μεγάλο από τώρα, οπότε θα του φορέσει και πιο μετά. Πάρα πολύ καλή επιλογή, μπράβο αγαπημένα μου. Θα τη ζηώσει και δεν έχει και άλλο χρώμα τέτοιο χακί με μουσταρδί. Οπότε ακόμα πιο σούπερ. Είναι από αυτό το μαγαζί Goofy Junior. Δεν το ήξερα, αλλά θα μπορώ να τσεκάρω και online, έχει και online κατάστημα. Γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ οι φορμούλες. Είναι στην Ιδρύουπολη, για ποιον ενδιαφέρεται, το γράφει στην πίτσα. Not sponsored. Λοιπόν, τώρα. Τι νονά η μεγάλη, γιατί ο μικρούλης έχει και δύο νονές. Έχει και την νονά τη δικιά μου, έχει και την κόρη της. Του φέρνουν και δύο δώρο. Λες και το ένα δεν φτάνει, ας πούμε. Του έφερε ένα παιδικό τάμπλετ από Fisher Price, είναι αυτό εδώ. Δεν ξέρω αν σας είπα ότι θα σας δείξω μόνο ρούχα, θα σας δείξω αυτό το παιχνιδάκι. Ομπρέλα! Είναι πολύ ωραίο, έχει την αλφαβήτα, έχει τραγουδάκια. Αλφαβήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον, θήτα, ήττα, θήτα, γιώτα, καπα, λάμδα, μήνυξη, ομητροπή. Επίπεδο 3. Έχει επίπεδα. Ένα, δύο, τρία. Μπορείς να κάνεις όπως το λιοντάρι. Μπορείς, εγώ όχι. Επίπεδο 1. Θα παίξω εγώ με σένα. Έχει επίπεδο, ανάλογα το βαθμό, την ηλικία κτλ. Έχει και ένταση ήχο από πίσω, ρυθμίζεις, το κλείνεις. Λίγο πιο χαμηλά και δυνατό, πάρα πολύ ωραίο. Γενικά τη Fisher Price ότι έχουμε πάλι είναι σούπερ. Το έχει ευχαριστηθεί πάρα πάρα πολύ. Αυτό βασικά μου αρέσει γιατί είναι μικρούλι βολητό και το παίρνω μαζί όταν πηγαίνουμε μια βόλτα για καφέ, για ψώνια. Το έχω στην τζαντούρα, δηλαδή όταν βλέπω ότι αρχίζει να βαρυμπρωμάει και αυτά, το βγάζω, το δίνω. Και σχολείται λίγο, κάνω πεντάλεπτο. Μετά ξαναρχίζει τελικά την κρίνη κτλ. Αλλά όπως και να έχει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα η νονά η μικρή του έχει πάρει ένα πάρα πολύ ωραίο σπιτάκι από Playmobil. Γιατί αυτά έχουν με ηλικίες με ενημέρωση, δεν το ήξερα. Ωραία, μάνα είναι. Έχει για πιο μικρά παιδιά, πιο μεγάλα, ας πούμε, με μεγάλα κομματάκια. Γενικά έχει βγάλει ανά ηλικία συγκεκριμένα πράγματα η Playmobil. Πάρα πολύ καλό αυτό. Και του πήρε ένα πολύ μεγάλο πακέτο που είχε μέσα ένα σπιτάκι, ανθρωπάκι κτλ. Αλλά επειδή τον πάω τα μεσημέρια στη μαμά μου, το άφησα στη μαμά μου γιατί πιο πολύ το απόγευμα παίζει με τον μπαμπά μου αυτά και τη μαμά μου πιο πολύ. Οπότε εγώ έχω αρκετά παιχνίδια εδώ πέρα και έχω και κάποια ακόμα Playmobil, οπότε κράτησα εγώ αυτό και άφησα στη μαμά μου το άλλο. Άμα το βαριστεί εκεί πέρα, θα το φέρω σε μένα, θα τη δώσω κάτι άλλο για παιχνίδι. Έτσι κάνουμε, τα αλλάζουμε, ας πούμε, ώστε να μην τα βαριέται. Λοιπόν, πολύ μιλάω. Καταλάβατε. Λοιπόν, η μαμά μου του πήρε αυτό που κάνει με τα milkshake. Το. Της Ronson. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, το blender τέλος πάντων για τα milkshake. Και του πήρε και δύο παραμυθάκια με το Ρένο. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Τα είχα δει και όταν δούλευα στα Χόντες και τα συνιστούσα και εγώ στα παιδάκια, τα μικρά, τα με ρωτούσαν τι να τους πάρουν. Είναι μουσικά βιβλία. Έχει και εικονίτες. Έχει και εικονίτσες, ωραίες. Και έχει και αρκετές σελίδες. Και σε κάθε εικόνα έχει αυτό εδώ. Λοιπόν, εντάξει, πώς κρίνεις τώρα μας. Λοιπόν, έχει ιστοριούλα και έχει εικονίτσες που πατάει το παιδάκι πάνω εκεί πέρα στον ήχο
Και παίζει κάποια μελωδία από μουσική, από κάποια κλασική μουσική κτλ. Εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ οικονομικό, έχει 10-11 ευρώ περίπου. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, το πήρε και δύο τέτοια λοιπόν, το ένα το έχει αυτή, το άλλο το έδωσε σε μένα. Είναι για τριών συν, είναι από εκδόσεις Πετάκια αν σας ενδιαφέρει, έχει ολόκληρη σειρά, έχει νομίζω 4-5 βιβλιαράκια. Όχι, έχει παραπάνω. Σου έχει κάπου και τα κομμάτια που ακούς, ναι. Αυτό είναι με του Μότσαρτ και σου γράφει ποια είναι, αναλυτικά. Αν σου αρέσει κάτι να μπορείς να το βρεις. Γενικά είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο βιβλιαράκι και το έχουμε ήδη διαβάσει δύο τρεις φορές. Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο. Έχουμε αυτό το super wow σετάκι. Πολύ κυριλέ. Αυτό το πήρα δικηγόρος του μπαμπά μου. Πήρε και δώρο. Σούπερ. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο. Πολύ κυρίλα. Είναι το παντελονάκι αυτό που λέγεται κοτλέ, μπλε, σκούρο. Α, έχει πάρει και καλή ηλικία, 3-4, είναι και ο μπαμπούκος θα έχει τα πουτάκια του. Και νομίζω ότι μόλις τελειώσει την καραντίνα, με ένα ωραίο ζακετάκι θα είναι σούπερ. Δεν λέω τη λέξη, εντάξει, άλλο ήθελα να πω. Λοιπόν, δεν θα την πω. Κόσμια. Αυτά ήταν λοιπόν τα ρουχαλάκια και τα παιχνιδάκια. Του πήρε ο μπαμπάς του και μία σκηνή από αυτές που μπαίνεις μέσα και ένα τηλέφωνο. Αυτό ξέχασα να σας το δείξω, τι είναι ωραίο από τον τζάμπο. Θα σας το βάλω σε φωτογραφία να το δείτε. Είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει 8-9 ευρώ κάπου. Και έχει ήχους, έχει χωράφηση φωνής. Έχει πολύ γέλιο, μπαίνεις στο συμφωνή και λέει να, έχει ακούσει από εμάς. Και μετά ξεκινάει λέει κάτι δικά του πεπίστηκε που δεν τα καταλαβαίνουμε. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, αυτά ήταν τα δωράκια. Αυτά πήρα πιτζαμούλες, του πήρα κάτι παιχνιδάκι από τζάμπο, κάτι σας τα είχα δείξει ή θα σας τα δείξω στο τζάμπο χώρα, ανάλογα ποιο θα ανέβει πρώτα, δεν ξέρω. Και θα του πάρω και ένα χαράκι για το δωμάτιό του, γιατί θέλω από πέρσι να του πάρω και δεν του έχω πάρει ακόμα, λυπή μου. Μην σας ζαλίζω με το δικά μου. Αυτά ήταν τα δωράκια. Ευχαριστώ που είδατε το βιντεάκι, αν σας άρεσε κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μου για να βλέπετε ό,τι ανεβάζω. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Φιλάκια πολλά, γεια σας!